Να κλείσουμε λίγο με αυτόν τον αναβρασμό και αυτές τις ενστάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα επικεντρωθούμε σε επίπεδο Ηρακλείου με αφορμή την απόφαση Κεραμέως του Υπουργείου Παιδείας να βγουν, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, δύο μέλη από την πενταμελής πλέον η Επιτροπή, που στόχο είχε την επιλογή διευθυντών στις σχολικές μονάδες. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, να τα ξεκαθαρίσει, να τα αναλύσει και να μας ρίξει φως αυτή στην πορεία, βέβαια, και στο θέμα που έχει προκύψει. Καλησπέρα μας, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Οι ενστάσεις που επικεντρώνονται. Πριν λίγες εβδομάδες βγήκε η διαδικασία αιτήσεων για διευθυντές σχολικών μονάδων, ώστε να ξεκινήσει η φάση των αιτήσεων και αργότερα να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων. Εάν δεν κάνω λάθος, η τελευταία σας διακόπτω και συγγνώμη, ήταν το 2018. Ναι, το 2018. Ήταν το 2018, πριν από περίπου 4 χρόνια. Ακριβώς, είχαν πάρει παράταση θητείας οι σημερινοί διευθυντές σχολείων και για τον λόγο αυτό έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία των κρίσεων. Δυστυχώς όμως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυρία Κεραμέως αποκλείει τους δημοκρατικά εκλεγμένους ερετούς της εκπαιδευτικής κοινότητας από τη διαδικασία των κρίσεων. Μέχρι και το 2018, με όλες τις κυβερνήσεις, οι ερετοί εκπρόσωποι συμμετείχαν κανονικά στα συμβούλια επιλογής, δηλαδή έλεγχαν και τη διαδικασία ώστε να αποτελούν ένα κομμάτι ελέγχου για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία των τοποθετήσεων, αλλά και συνδιαμόρφωναν με βάση τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Οπότε αυτή τη στιγμή ποιοι μένουν? Μένει ο διευθυντής εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και 4 εκπαιδευτικοί, που είναι επιλογή της διοίκησης. Δηλαδή και τα 5 μέλη είναι επιλογή της διοίκησης της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια φεύγει το κομμάτι ελέγχου των διαδικασιών, που αν θέλετε ήταν ένα είδος λοιπόν ελέγχου της διαφάνειας και της αξιοκρατικής διαδικασίας, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς εδώ οι ερετοί εκπρόσωποι του νομού Ηρακλείου, αλλά και με αφορμή την πανελλαδική σύσκεψη των ερετών που έγινε χθες στα Γιάννενα, διατυπώσαμε προφανώς τις ενστάσεις μας, όλοι οι ερετοί σε πανελλαδικό επίπεδο, διότι πραγματικά γυρίζει τους θεσμούς και όλη αυτή τη διαδικασία των κρίσεων χρόνια πίσω, με ευθύνη προσωπικά της κυρίας Κεραμέως και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και την τοποθέτηση.